Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, κεφάλαιον ε και δάφιον 7. Ωστις, ο Χριστός δηλαδή, εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και οικεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού και έτι ον Υιός έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας σου υπακούοντας σε αυτόν ονομαστείς υπό του Θεού αρχιερεύσκα εντάξει Μελχισεδέκ. Περί του οποίου πολλά έχουμε να είπομεν και δισερμήνευτα, διότι εγίνατε νοθρήτας ακουάς. Επειδή ενός προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι να έχετε χρία του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρία γάλακτος και ουχή στερεάς τροφής. Διότι πασομετέχων γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Τον τελείων όμως είναι η στερεά τροφή. Ήτινες δια την έξιν, έχουσιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα στο να διακρίνωσιν το καλόν και το κακόν. Δια τούτο αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλομεν εκ νέου θεμέλιον μετανοίας, από νεκρών έργων και πίστεως εις τον Θεόν. Αμήν. Η πρόταση του Λόγου του Θεού και του Αποστόλου Παύλου είναι ασφερόμεθα προς την τελειότητα. Δηλαδή θέλει ο Θεός η Εκκλησία Του, που είναι το σώμα του Χριστού και της οποίας κεφαλή είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και δύναμη της Εκκλησίας είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, θέλει και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, θέλει ο κάθε ένας από μας σαν άτομα και σαν οικογένεια και σαν τοπική εκκλησία να φερόμεθα προς την τελειότητα. Και μάλιστα διευκρινίζει λέγοντας ότι οι τέλειοι είναι αυτοί που μετέχουν όχι της, του γάλακτος αλλά της στερεάς τροφής. Και μάλιστα διευκρινίζει ότι υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και νηπίοι και τέλειοι. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να σκεφτούμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι απευθύνεται στην Εκκλησία των Εβραίων, δηλαδή στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, στην πραγματικότητα. Και όχι μόνο. Όπου πριν 30 περίπου χρόνια από τότε που γράφει την επιστολή εγίνοντο θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία δια των χειρών των Αποστόλων, πάντες ήσαν ενός πνεύματος και μιας ψυχής και ο Θεός μεγαλουργούσε ώστε από την Ιερουσαλήμ κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη και μέσα σε 30 χρόνια, δηλαδή από το 33 περίπου μέχρι το 63 που γράφτηκε από τη επιστολή, περίπου δηλαδή, όλος ο κόσμος είχε γνωρίσει για τον Χριστό και για το Ευαγγελίο Του. Και απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους λέγοντας ότι ενώ ως προς τον καιρό θα έπρεπε να ήσασταν διδάσκαλοι, και επαναλαμβάνω, το λέει τότε για την Εκκλησία των Εβραίων. Ενώς προς τον καιρό θα έπρεπε να ήσασταν διδάσκαλοι, παρόλα αυτά έχετε ανάγκη την αρχική διδασκαλία. Σκεφτείτε αδελφοί αν αυτά τα έλεγε τότε για αυτούς, σήμερα πόσο σημαντικό είναι για μας. Και μάλιστα ολοκληρώνοντας με την πρόταση ότι θέλω όλοι σας όλοι μας να φερόμεθα προς την τελειότητα. Και ποια είναι η διάκριση? Οι νήπιοι είναι άπειροι του λόγου της δικαιοσύνης. Οι τέλειοι είναι έμπειροι του λόγου της δικαιοσύνης. Με αποτέλεσμα. Οι μεν νήπιοι να μην ξέρουν τι να κάνουν και μας τους λέει νήπιους για να καταλάβουμε ότι ένα παιδί στην νηπιακή ηλικία δεν μπορεί μόνο του να κάνει τίποτα.
Δηλαδή τίποτα, ούτε να ντυθεί, ούτε να φάει, ούτε να πληθεί, ούτε να διαβάσει, ούτε να... τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Όλα τα κάνει μέσα από τους γονείς που είναι οι παιδαγωγοί. Οι τέλειοι όμως έχουν άλλο χαρακτηριστικό. Είναι κατά δια την έξιν, όπως λέει η Γραφή, ή την εσδια την έξιν, έχουση τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις τον αδιακρίνωσιν το καλόν και το κακόν. Δηλαδή υπάρχει ο νήπιος, υπάρχει και ο τέλειος. Ο μεγάλος δηλαδή. Όταν βρεις έναν άνθρωπο 30 χρονών, 20, 50, κατά συνήθεια έχει τα αισθητήρια γυμνασμένα για να γνωρίζει τι είναι το καλό και το κακό. Δηλαδή, παράδειγμα, το πρόγραμμα της ζωής μας. Όταν δούλευα, ήξερα ότι θα ξυπνήσω στις 7, θα ξυριστώ, θα κάνω μπάνιο, θα φάω, θα πιω καφέ με την Άννα, στις 7.30-8 θα φύγω, γιατί έπρεπε 8.30 να είμαι στο γραφείο μου. Δεν χρειαζόταν κάποιος να έρθει να μου πει ξύπνα να πας δουλειά. Αλλά ξύπναγα. Και όταν έπαιρνα το αυτοκίνητό μου, κοίταζα να δω, έχει βενζίνη. Δεν έλεγα, θα το πάρω και δεν βαριέσαι. Αν δεν είχε βενζίνη, το γέμιζα βενζίνη. Γιατί ήξερα ότι αν δεν βάλω βενζίνη, θα μείνω στον δρόμο. Και από συνήθεια. Το παιδάκι όμως δεν σκέφτεται ότι ώρα θα ξυπνήσει, ή ότι τι ώρα θα ντυθεί, ούτε αν το αυτοκίνητο έχει βενζίνη. Αυτή είναι η διάκριση του χριστιανού, τον οποίον αποκαλεί ο Θεός τέλειο. Γνωρίζει τι πρέπει να κάνει πριν έρθει το κακό. Η Άννα ήξερε ότι θα σηκωθεί, θα φτιάξει το σπίτι, επειδή ζούσε στο σπίτι, θα μαγειρέψει. Γιατί? Γιατί στη μία, δύο, τρεις θα έρθουν τα παιδιά και θα πούνε πεινάμε. Άρα πρέπει να έχει έτοιμο το φαΐ. Εκ των προτέρων προετοίμαζε τη λύση του προβλήματος που θα ερχότανε. Και επιπλέον τα παιδιά ξέρανε ότι μετά το φαΐ θα κάτσουν να διαβάσουν. Και είχε έτοιμο το χώρο που θα διαβάζουν. Δηλαδή καθίστε κάτω να διαβάσετε. Όλα ήταν ετοιμασμένα. Γιατί? Γιατί ήξερε τη δουλειά της. Γιατί ήξερε τι πρέπει να κάνει. Τώρα, θα μπορούσε να είναι αλλιώς, βέβαια. Εγώ θα ξύπναγα και θα έλεγα σήμερα δεν πάω δουλειά, δεν παράταμε, θα κοιμηθώ. Τεμπέλης. Θα κοιμόμουν μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, την Πέμπτη θα με απολύανε. Για να δεν αμαγείρευε φαΐ. Θα ερχόμαστε μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τι θα κάνουμε, δεν θα φάμε, όλο σουβλάκια θα τρώμε. Υπάρχει δηλαδή αυτός που δεν ξέρει, ο νήπιος. Υπάρχει αυτός που ξέρει και πράττει. Και υπάρχει και αυτός που ξέρει, αλλά δεν πράττει γιατί είναι τεμπέλης. Νοθροί τας ακουάς. Και ο Θεός θέλει να είμαστε τέλειοι. Και η τελειότητά μας έγκυται στο να γνωρίζουμε τα προβλήματα πριν εμφανιστούν και το σημαντικότερο, τη λύση των προβλημάτων πριν εμφανιστούν τα προβλήματα. Όχι να βλέπουμε το πρόβλημα και να λέμε δεν πειράζει, αλλά να ξέρουμε ότι έτσι θα το λύσουμε, και επιπλέον η τελειότητα είναι όχι μόνο να ξέρουμε έτσι θα το λύσουμε, αλλά να έχουμε και την ικανότητα να το κάνουμε αυτό. Ασφερόμεθα λοιπόν προς την τελειότητα, και τώρα για να φύγουμε από το φυσικό κόσμο θα πάμε στα πνευματικά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο χριστιανός έχει και πρέπει να έχει πνευματική ζωή. Ποια είναι η πνευματική ζωή? Η σχέση του με τον Πατέρα και η γνώση ότι ο Θεός είναι Πατέρας του. Ώστε όταν τον πλησιάζει δεν θα τον λέει όπως θέλει, αλλά εφόσον ο Θεός μας φανέρωσε το όνομά μας, το όνομά του θα μπαίνουμε στο ταμείο μας, τα γονατίζουμε και θα λέμε Πατέρα. Και επίσης ξέρει ο χριστιανός από συνήθεια ότι δεν γίνεται να μην προσευχηθεί, να μην προσεύχεται. Βαριέμαι να προσευχηθώ τώρα. Εντάξει,
νοθρός της ακουάς. Δεν θα μάθεις τι είναι το πρόβλημα που έρχεται. Μάλιστα, εάν δεν είμαστε νοθροί της ακουάς, δεν είμαστε νοθροί τεμπέληδες, τότε μας έχει δώσει και μία μεγάλη δυνατότητα ο Θεός. Και αυτό είναι επιστήμη κυβερνήσεως, αδελφοί, γιατί είμαστε οικονόμοι όχι μόνο των μυστηρίων του Θεού που θα δούμε, αλλά και της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι έχετε παρησία να εισέρχεστε στο καταπέτασμα πίσω στον ουρανό, στα Άγια, και να στεκόσαστε μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού μέσα από το ταμείο σας, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, με το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που θα μας πάει εκεί. Και εκεί, μπροστά στο θρόνο της χάριτος, που μπορούμε να πλησιάζουμε με παρησία, θα λάβουμε έλεος και θα βρούμε χάριν προς βοήθειαν για τον καιρό, για τον καιρό της χρείας, της ανάγκης. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα, προβλήματα που έρχονται και τα ξέρουμε και τη λύση τους, πώς λύνονται, αλλά υπάρχουν και προβλήματα που έρχονται και δεν ξέρουμε τη λύση τους. Είναι απρόοπτα. Αλλά ξέρουμε τη λύση μέσα από το Λόγο του Θεού. Εφόσον έχω τη δυνατότητα να μπαίνω στο ταμείο μου, δηλαδή στο δωμάτιό μου, να κλείνω την πόρτα, να εξομολογούμε τις αμαρτίες μας και να, τις αμαρτίες μου και να έρθει το αίμα του Χριστού να με καθαρίζει. Και δια του Πνεύματος του Αγίου, δια της πληρώσεως του Πνεύματος του Αγίου, να βρίσκομαι μπροστά στο θρόνο της Χάριτος, για να λαμβάνω πάντοτε έλεος από το Θεό και να βρίσκω πάντοτε χάρη ενώπιον του Θεού, ώστε ο Θεός, αφού εγώ δεν ξέρω το μέλλον, ο Θεός που ξέρει το μέλλον, σε αυτά τα πράγματα που εγώ δεν ξέρω το μέλλον, να μπαίνει μπροστά και να τα τακτοποιεί. Δηλαδή όπως η Άννα μαγειρεύει για μένα, εγώ δουλεύω για την Άννα στο φυσικό κόσμο, ο Χριστός θα επεμβαίνει και θα εργάζεται για να τακτοποιεί τα προβλήματά σου. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτός ο τρόπος και εγώ είμαι τεμπέλης, τότε δεν εκμεταλλεύομαι αυτό που μου χαρίζει ο Θεός. Τότε δεν έχω καλό management της ψυχής μου, καλή διαχείριση της ζωής μου, αλλά τα αφήνω όλα στον αέρα, χύμα. Ό,τι πάει και ό,τι έλθει, όπως είναι ο κόσμος. Άντε, ο κόσμος τι κάνει από την άγνοιά του? Να βάλουμε ένα σταυρουδάκι, να φτιάξουμε ένα χαϊμαλί για να μας φυλάει ο Θεός. Και ο Θεός συγκαταβαίνει στην άγνοια των ανθρώπων. Αλλά δεν μπορεί να συγκαταβαίνει στην τεμπηλιά τη δική μας που ξέρουμε. Και έτσι ο άνθρωπος από την τεμπελιά του γίνεται νήπιος. Χάνει αυτή την επίγνωση του τι πρέπει να κάνει και τη δυνατότητα να το κάνει. Και χάνει την ευκαιρία να δώσει στο Θεό τη δυνατότητα να του λύσει τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έρχονται μπροστά. Με το έλεος του και τη χάρη του. Έλεος τι σημαίνει? Να σε λυπηθεί. Και χάρης να επέμβει στη ζωή σου προς βοήθεια. Επίσης, όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος μας ερμηνεύει, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ο Χριστός μας ερμηνεύει. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Δεν μελετάω. Τεμπέλης. Δεν εκμεταλλεύεσαι αυτό που σου λέει ο Θεός. Να μελετάς αυτά, να μένεις αυτά και να προκόβεις. Να έχεις πρόοδο στη ζωή σου. Να προοδεύεις. Γι' αυτό οι χριστιανοί προοδεύουν στη ζωή τους. Αλλά ποιοι? Όχι οι νηπιοί, οι τέλειοι. Οι οποίοι δια την έξιν κατά συνήθεια ξέρουν τι είναι το καλό και το κακό. Ξέρουν δηλαδή ότι πρέπει να διαβάσω γιατί είναι καλό. Ξέρουν ότι αν είμαι τεμπέλης δεν είναι καλό, είναι κακό.
και δεν αφήνω την τεμπελιά μου να κυριαρχήσει στη ζωή μου, αλλά και δεν αφήνω τους πειρασμούς να κυριαρχήσουν στη ζωή μου, γιατί ο διάβολος, επειδή τα ίδια πράγματα που ξέρουμε εμείς τα ξέρει και αυτός μέσα από το Λόγο του Θεού, τι εμποδίζει τον άνθρωπο να κάνει με τις πανουργίες του και τις μεθοδίες του? Μην τον αφήσει να πάει για προσευχή. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο, κάτι θα γίνει. Αν όμως έχεις απόφαση, δεν γίνεται τίποτα. Δεν θα τον αφήσει να πάει να μελετήσει το Λόγο του Θεού, κάτι θα γίνει. Και δοκιμάστε το. Παρατηρήστε το. Πώς θα αποφύγουμε να γίνει κάτι? Πάρα πολύ εύκολα. Πριν πάμε να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε, κάνουμε μια προσευχή. Κύριε, βοήθησέ με να ανοίξω τη γραφή τώρα, να διαβάσω το Λόγο του Θεού, να μου αποκαλύψεις το Λόγο του Θεού. Με ρώτησε κάποιος, πώς μπορώ να διαβάζω τη γραφή και να την καταλαβαίνω και να την τρώω όπως λέει ο Λόγος του Θεού και να απολαμβάνω τη μελέτη? Και του λέω, και πώς μπορείς να προσεύχεσαι και να σε επισκέπτεται ο Θεός και να του μιλάς και να σε ακούει και να σου μιλάει και να τον ακούς? Πώς? Πάρα πολύ εύκολο. Πριν ξεκινήσεις, ζήτησε το αίμα του Χριστού, ζήτησε του βοήθεια, θα διώξει τα εμπόδια, θα ανοίξει το δρόμο και όταν θα πας θα είναι τα πάντα έτοιμα. Ό,τι κάνει η Άννα, ό,τι έκανε, γιατί τώρα δεν έχουμε παιδιά, ό,τι έκανε η Άννα που ετοίμαζε τα πάντα για να διαβάσουν τα παιδιά. Δεν άφηνε το γραφείο ανακατωμένο των παιδιών, όλα τα παιχνίδια εκεί πάνω, αλλά πήγαινε, τακτοποιούσε το σπίτι, ώστε όταν θα έρθουν τα παιδιά να πάνε να διαβάσουν. Μαγείρευε και τα στόλιζε ωραία, ώστε να μην φάνε αηδίες απ' έξω, αλλά να έρθουν σπίτι με χαρά και να φάνε αυτό που τους έχει ετοιμάσει η Άννα. Και αν η Άννα είχε αυτή την πρόβλεψη για τα παιδιά και οι μανάδες, πόσο μάλλον ο πατέρας. Πόσο μάλλον ο πατέρας δεν θα ετοιμάσει τις καταστάσεις για να προσευχηθείς και να ακουστεί η προσευχή σου? Δεν θα προετοιμάσει τον τόπο για να μελετήσεις, να καταλάβεις και να προοδεύεις τη ζωή σου? Γι' αυτό ξέρετε ποια παιδιά προοδεύουνε? Όσα έχουν επιμελείς γονείς. Ξέρετε ποιοι χριστιανοί προοδεύουνε? Όσοι είναι οι ίδιοι επιμελείς. Γιατί επιμελείς γονείς έχουμε τον πατέρα και την εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία δεν είναι μια συνάντηση ανθρώπων. Είναι το σώμα του Χριστού. Είναι ο οργανισμός που εργάζεται. Μέσα στην εκκλησία υπάρχει η θαλπορή, η ζεστασιά της αγάπης του Θεού. Υπάρχει το έργο και η δύναμη της πίστεως. Υπάρχει η χαρά της ελπίδας. Και υπάρχει και η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Πώς υπάρχουν αυτά? Με τη διδαχή των Αποστόλων αυξάνεται η πίστη των πιστών με το Λόγο του Θεού, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Άρα όταν μπαίνω μέσα στην εκκλησία και ακούω το Λόγο του Θεού, τι γίνεται? Με μαθαίνει ο Θεός τα μυστικά του και μου αυξάνει την πίστη για να τα εκτελέσω. Όταν έχουμε με την κοινωνία μεταλλήλων, τι απολαμβάνουμε? Τη ζεστασιά της αγάπης, τη θαλπορή της αγάπης του Θεού. Μόνο στην κοινωνία των αδελφών που υπάρχει η εντολή, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός που το εκτελεί, πάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα, μπορεί ο άνθρωπος να βρει αληθινή αγάπη, αληθινή θαλπορή, αληθινή ζεστασιά, αληθινή ασφάλεια. Μέσα από την κοινωνία μεταλλήλων αυξάνεται η αγάπη μας μεταξύ μας και ο άνθρωπος αισθάνεται ασφαλής. Παίρνει δύναμη πίστος από το Λόγο του Θεού, πλημμυρίζει η καρδιά του από την αγάπη του Θεού με την κοινωνία μεταλλήλων και στην προσευχή έρχεται και η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου.
Τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Ο Χριστός οικοδομεί, ο Χριστός μιλάει με τα χαρίσματα, ενεργεί με τα χαρίσματα. Και τέλος, κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος, καθώς λαμβάνουμε μέρος στην κλάση του Άρτου, γεμίζουμε από τη χαρά της ελπίδας για την αιώνια ζωή. Γεμίζουμε όμως. Γιατί ο Χριστός μας λέει, όποιος τρώει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου αξίως προς ευλογία, αυτός έχει ζωή αιώνιον, εγώ κατοικώ μέσα σε αυτόν και αυτός κατοικεί μέσα σε μένα. Όταν λοιπόν παίρνουμε στα χέρια μας το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού, πλημμυρίζει η καρδιά μας χαρά. Εάν έχουμε τα αισθητήριά μας γεγυμνασμένα στο να γνωρίζουμε το καλό και το κακό, ότι αυτό που τρώμε τώρα είναι το σώμα του Χριστού και το τρώμε εις ανάμνηση της θυσίας Του. Και αυτό γίνεται προς ευλογία και ο Χριστός έρχεται και κατοικεί μέσα μας. Και εμείς πάμε και κατοικούμε μέσα στο Χριστό. Η Εκκλησία λοιπόν είναι ένα πλήρες θεραπευτήριο, ένα οργανωμένο στρατόπεδο, γιατί είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με τον εχθρό. Είναι ένα τέλειο πανεπιστήμιο όπου παίρνει νηπίους, γιατί όταν πρωτομπαίνουμε μέσα είμαστε νήπια, βρέφη. Παίρνει βρέφη νηπίους και τα οικοδομεί σε άντρες πίστεως και γυναίκες πίστεως. Με έργο πίστεως, με αγάπη, με ελπίδα και με τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Ο Χριστός είπε, εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας, εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω τη δική μου Εκκλησία. Και έτσι αυξάνεται ο χριστιανός και οδηγείται στην τελειότητα. Βέβαια, μερικές φορές η λέξη τελειώτης μας φέρνει σε αμηχανία λέγοντας τέλειος εγώ. Βέβαια. Βέβαια θα γίνεις τέλειος. Και μάλιστα πιο σωστά θα φερόμεθα προς την τελειότητα. Και σε ποιους απευθύνεται, αδερφοί? Ξέρετε σε ποιους απευθύνεται? Ο Απόστολος Παύλος λέει, για κοιτάξτε, λέει, μεταξύ σας. Δεν είστε πολύ σοφοί. Δεν είστε πολύ ισχυροί. Δεν είστε ευγενείς. Γιατί? Γιατί ο Θεός μέσα στη σοφία Του αποφάσισε να αποκαλύψει την αιώνια ζωή δια της μορίας του κηρύγματος, εκλέγοντας τα μωρά του κόσμου τούτου για να κατεσχύνει τους σοφούς, τα ασθενή του κόσμου τούτου για να κατεσχύνει τους δυνατούς, τα αγενή του κόσμου τούτου και τα μη όντα για να κατεσχύνει τα όντα. Άρα ποιοι φερόμεθα προς την τελειότητα? Τα μωρά του κόσμου τούτου, τα ασθενή, τα αγενή και τα μη όντα. Γιατί έτσι αποφάσισε τη σοφία του ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς, τους ισχυρούς, τους ευγενείς, τους μεγάλους και τους σπουδαίους δια της μορίας του κηρύγματος. Πώς τα καταφέρνει αυτό? Πολύ εύκολα. Μέσα λοιπόν από την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, μετατρέπεται το μωρόν του κόσμου σε μωρόν του Θεού. Και το μωρόν του Θεού είναι σοφότερον από τους σοφούς του κόσμου. Το μωρό του κόσμου, μπαίνοντας στην Εκκλησία, μετατρέπεται, παραμένει μωρόν, αλλά μωρόν του Θεού, που είναι σοφότερο των ανθρώπων. Και το ασθενές του κόσμου μέσα στην Εκκλησία μετατρέπεται σε ασθενές του Θεού, που είναι ισχυρότερον των ισχυρών του κόσμου. Και έτσι δημιουργείται μία Εκκλησία που αποτελείται από τελείους, δηλαδή από σένα που θέλει την τελειοποίησή σου. Αλλά ακόμη λέει και ο Απόστολος Παύλος κάτι πολύ σοβαρό για να το κατανοήσουμε αυτό. Λαλούμεν δε σοφίαν μεταξύ των τελείων. Υπάρχει δηλαδή η σοφία του ανθρώπου, η σοφία των ανθρώπων που είναι γήινη, ζώδης και δαιμονιώδης. Γιατί? Γιατί έχει μέσα κακία,
έχει φθόνο, έχει ζήλια, έχει περηφάνεια. Αλλά υπάρχει μια άλλη σοφία, την οποία λαλούμε εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, και τη λαλούμε μεταξύ των τελείων, γιατί είναι σοφία μυστηριώδης, αποκεκριμένη, άνωθεν σοφία, ουράνια σοφία, την οποία ο ίδιος ο Θεός προσδιορίσε προ όλων των αιώνων εις δόξαν ημών των τελείων. Όχι εις δόξαν των υπείων, εις δόξαν των τελείων. Και ποια είναι η σοφία αυτή? Εκείνα τα οποία ο φθαλμός δεν είδε, εκείνα τα οποία οτίον ανθρώπου δεν ήκουσε, εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν. Επαναλαμβάνω λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία που είναι θεραπευτήριο σώματος, ψυχής και πνεύματος του κάθε ανθρώπου. Θεραπεύει πάσα νόσων και ασθένεια, θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου που είναι ταραγμένη, φοβισμένη, σε ανασφάλεια, ιδίως τις έσχατες ημέρες που η καιρή είναι κακή. Τη θεραπεύει, της δίνει παρηγοριά, την ενισχύει, την οικοδομεί, την αυξάνει, της δίνει δύναμη. Και θεραπεύει και το πνεύμα του ανθρώπου που είναι ή σε τέλεια υπερηφάνεια ή σε τέλεια απελπισία και απογοήτευση. Έρχεται και του δίνει ισορροπία. Και δεν είναι μόνο ότι του αποκαλύπτει την τελειότητα, αλλά η τελειοποίησή του δεν είναι θεωρητική, είναι πρακτική. Όχι μόνο γνωρίζει αυτά τα οποία ο φθαλμός δεν είδε, ότι όν δεν ήκουσε, εις καρδίαν ανθρώπων δεν ανέβησαν, αλλά τα γνωρίζει και τα ζει και τα απολαμβάνει. Μέσα μόνο στην Εκκλησία του Θεού, που είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Μόνο στην Εκκλησία του Θεού. Θα μου πεις και ποια είναι η Εκκλησία του Θεού? Εκεί που αναπαύεται η ψυχή σου. Εσύ θα το καταλάβεις ποια είναι η Εκκλησία του Θεού. Μόλις μπεις μέσα και αισθανθείς τη ζεστασιά της αγάπης, τη δύναμη της πίστης που σου δίνει ο Θεός, τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου και τη χαρά της ελπίδας για την αιώνια ζωή, εκεί μείνε, αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Όπου τη βρεις. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μηχανή που προγραμματίζεται. Είναι σώμα, αλλά και ψυχή, αλλά και πνεύμα. Μπορείς έναν άνθρωπο να τον κουρδίσεις και να κάνει. Ο άνθρωπος έχει τη μοναδική ικανότητα που έχει το μοναδικό δημιούργημα του Θεού. Έχει δυνατότητα να επιλέξει και να απορρίψει. Που δεν το έχει κανένα άλλο πλάσμα. Γιατί κανένα άλλο πλάσμα δεν είναι δημιουργημένο κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Ούτε οι άγγελοι. Μόνο ο άνθρωπος ακούει, σκέφτεται, θέλει και αποφασίζει. Μόνο ο άνθρωπος. Υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ στη ζωή του λάθος? Βέβαια υπάρχει. Μα είσαι στα καλά σου? Ωραία, στα πολύ καλά μου είμαι. Ιδίως σήμερα γιατί έχω ξεκουραστεί κιόλας. Στα πολύ καλά μου είμαι. Υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος? Βεβαίως. Ο άνθρωπος πώς αποφασίζει? Είτε με την επιθυμία της σαρκός, δηλαδή μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτός ο ήχος, μ' αρέσει αυτή η γεύση, μ' αρέσει αυτή η εικόνα, μ' αρέσει αυτή η αφή. Και αποφασίζει με το μ' αρέσει αυτή η κοπέλα, μ' αρέσει αυτός ο νέος για να παντρευτώ. Ή αποφασίζει με την καρδιά του, με το θέλω. Θέλω. Θέλω να κάνω αυτό, θέλω να πάω εκείνο, θέλω να πάρω τούτο, θέλω να κάνω τ' άλλο, θέλω. Και αποφασίζει και με το νομίζω. Νομίζω ότι αυτό είναι συμφέρον μου, είναι καλό για μένα. Εάν λοιπόν αποφασίσει με τη δική του αρέσκεια, με το δικό του θέλω και με τη δική του γνώμη, το βέβαιο είναι ότι θα κάνει λάθος. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην κάνει λάθος.
Όταν όμως είναι η ώρα, η στιγμή να αποφασίσει και βλέπει ότι του αρέσει κάτι και πάει στο Θεό και πει, έτσι όπως είπαμε, τόσο απλά, μέσα στο δωματιό μας, να κλείσουμε την πόρτα, κατεβάσουμε τα τηλέφωνα, να μην αφήσουμε το διάβολο να μας εμποδίσει, να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού και πούμε, Κύριε, εμένα μου αρέσει αυτό, εσένα τι σ' αρέσει, τότε ο παντοδύναμος Θεός θα σε εκπλήξει. Και ενώ αυτός αρέσει πάρα πολύ, θα σου φέρει ένα άλλο κινητό μπροστά σου που δεν το έχεις δει, λέω για παράδειγμα, και θα πεις, πω, τι ωραίο που είναι αυτό, πώς δεν το είχα δει. Αλλά άλλο είναι αυτό που εσύ βλέπεις και άλλο είναι αυτό που ο Θεός σου δίνει. Αυτό που βλέπεις σ' αρέσει, αλλά αυτά που θα σου δώσει ο Θεός είναι το τέλειο. Τέλειο. Το ίδιο εσύ και με το θέλω. Θέλω να πάω αυτό, να κάνω αυτή τη δουλειά, να... Ναι, αλλά δεν ξέρεις. Θυμάμαι, είχε έρθει ένας συνάδελφος και μου λέει, ένας άνθρωπος θα δούλευε και μου λέει, βρήκα το τέλειο μέρος για να ανοίξω αυτή τη δουλειά. Εσύ τι λες που είσαι, που ξέρεις. Το έχεις κάνει μελέτες. Έχω κάνει μελέτες. Να τις δω, τις βλέπω. Άνοιγε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, μια εταιρεία, και ήθελε να κάνει το μητρικό κατάστημα. Και μου λέει, το βρήκα, να το μέρος. Βλέπω τις μελέτες, βλέπω όλα τα στοιχεία και του λέω, πράγματι φαίνεται, του λέω, ότι είναι το τέλειο μέρος για να αρχίσετε. Αλλά λέω, πριν ξεκινήσεις δεν προσεύχεσαι. Άσε με τα δικά σου. Με προσευχή σου, του λέω, να δεις. Θες να προσευχηθώ εγώ. Τώρα θα μιλάμε σοβαρά. Εγώ του λέω, μιλάω σοβαρά. Αν εσύ δεν το θεωρείς, μην προσεύχεσαι. Και τι το είπα, μετά από 7-8 μήνες, σε εκείνο το μαγαζί, μπροστά έγιναν έργα δημόσια. Και κράτησαν, επειδή καθυστερούν οι Έλληνες τα δημόσια έργα, πάνω από 6 μήνες, 7, και το μαγαζί έκλεισε. Αλλά δεν το ξέρε κανείς ότι σχεδιαζόταν δημόσια έργα. Και το είχαν ψάξει. Αλλά δεν το ξέρε γιατί ήταν κάτι έκτακτο. Αυτό είναι υπήρχε περίπτωση να κάνει λάθος με τόσο ψάξιμο, με τέτοια μελέτη. Δεν υπήρχε. Υπήρχε. Αν δεν ρωτήσεις το Θεό θα κάνεις λάθος. Τι ωραία, τι καλό Θεό που έχουμε. Και έκανε μια απλή προσευχή. Τι θα έκανε. Ή θα τον ενημέρωνε ή θα εμπόδιζε να γίνει αυτό το έργο. Ή δεν ξέρω τι άλλο θα έκανε ο Θεός. Αλλά το βέβαιο είναι ότι θα τον έσωζε. Τόσο εύκολο είναι. Θέλω. Ας το θέλω τώρα. Θέλω να παντρευτώ μια γυναίκα που να είναι γαλανομάτα, ψηλή, ξανθιά και να είναι και από την... Πού θέλετε να είναι. Άμα θέλεις να πάρεις μια τέτοια γυναίκα, θα την πάρεις, αλλά θα χάθηκες μετά, φουκαρά μου. Δεν ξέρεις πώς να τη διώξεις. Σας πω και ένα ωραίο ανέκδοτο που δείχνει όμως την ταλαιπωρία των ανθρώπων έξω. Δεν θα σου το πω για να γελάστε, αλλά θα σας πω για να καταλάβετε την ταλαιπωρία των ανθρώπων. Έβγαλε, λέει, ένας άνθρωπος μια αγγελία στην εφημερίδα και έλεγε, ζητείτε γυναίκα για σύζυγος. Και απαντήσαν 4. Έλα πάρε τη δικιά μου. Έλα πάρε τη δικιά μου γυναίκα. Γιατί όμως, τι δείχνει αυτό. Δείχνει ότι ο μόνος δεν αντέχει τη μοναξιά του. Αλλά και ο παντρεμένος δεν αντέχει το γάμο του. Αυτός είναι ο κόσμος. Μέσα στην εκκλησία όμως αυτά δεν ισχύουν. Πότε όμως δεν ισχύουν? Όταν γίνονται με το θέλημα του Θεού, με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το τρίτο που δεν κάνει ποτέ ο άνθρωπος λάθος είναι όταν σκέφτεται, όπως αυτός ο γνωστός μου, σκέφτεται και αποφασίζει τι θα κάνει. Εγώ ξέρω, μετράω, υπολογίζω, αυτό είναι το τέλειο. Το τέλειο όμως, επειδή δεν ξέρεις το μέλλον, δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Ποιος δεν κάνει λάθος? Αυτός που σε όλα αυτά πάει στο Θεό. Ναι, αλλά για να πας στο Θεό πρέπει να πιστεύεις. Ε, βέβαια. Για τις πίστεως. Πρέπει να πιστεύεις και να του πεις, Θεέ μου, βοήθησέ με στην αμηχανία μου, στην αδυναμία μου. Σκέφτομαι να κάνω αυτό. Τι λες εσύ? Και επαναλαμβάνω, με έκπληξη θα δει ο άνθρωπος αυτός ότι ο Θεός είναι έτοιμος να του φανερώσει αυτό που δεν έχει δει, γιατί αυτό είναι το μυστικό. Να του φανερώσει αυτό που δεν ξέρει, αυτό που δεν έχει δει,
και που είναι το τέλειο για αυτόν. Ο χριστιανισμός, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μια θρησκεία. Είναι μια εμπειρία ζωής στην παρουσία του Θεού διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την εμπειρία, όπως και εγώ δεν την είχα μέχρι τα 37 μου χρόνια που είχα διαλύσει την οικογένειά μου. Όταν όμως πήρα το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια μου και μπήκα στην εκκλησία, η πρώτη αντίδραση ήταν: όλοι αυτοί είναι αιρετικοί. Γιατί εγώ ήμουν Ορθόδοξος. Όλοι αιρετικοί ήταν. Αλλά έκανε ο Θεός χάρη, άκουσα το Λόγο του Θεού, ήρθε ο Λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά μου, την άλλαξε και μου δώσε έναν καινούριο δρόμο που δεν τον έχω ξαναπερπατήσει, δεν τον είχα ξαναζήσει, που όμως ήταν δρόμος ευλογίας και κάτι άλλο, και δόξης Θεού. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αφότου εστάθης πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, εγώ σε αγάπησα, σε κάλεσα, σε ευλόγησα και σε δόξασα. Γιατί? Γιατί ψάχνει να βρει ο Θεός έναν άνθρωπο που να είναι η καρδιά του τέλεια ενώπιον αυτού, να είναι κατά την καρδία του Θεού. Πειράζει, ας είναι μωρόν του κόσμου, ας είναι ασθενές, ας είναι οτιδήποτε. Και αυτή είναι και η προτίμηση του Θεού. Και θα κάνει το μαύρο άσπρο, είναι αυτός, μην το ξεχνάμε, που είπε στην αρχή: γεννηθεί το φως και γίνεται. Είναι αυτός που λέει και γίνεται. Και μάλιστα πλησιάζει ο Χριστός τον άνθρωπο και του λέει: δεν σε λέω πλέον δούλο μου, φίλο μου σου λέω. Ξέρεις θα πει να έχεις φίλο στο Χριστό? Ξέρεις τι θα πει? Και δεν είναι μια θεωρία. Είπαμε, ο χριστιανισμός είναι βιωματική εμπειρία. Δεν είναι χριστιανικά βιβλία, θρησκευτικές υποχρεώσεις. Είναι βιωματική εμπειρία. Σου αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στη ζωή σου. Προσεύχεσαι, σ' ακούει και σου απαντάει. Γι' αυτό τι φωνάζει? Δοκιμάστε με, λέει. Και αν δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού, να εκχαίω την ευλογία μου στη ζωή σας, ώστε να μην υπάρχει τόπος για αυτήν, παρατήστε με. Και ο Θεός και οι άνθρωποι, ο διάβολος το έχει κάνει, έχει μετατρέψει το χριστιανισμό σε θρησκεία. Όπως είναι ο μουσουλμανισμός, όπως είναι ο βουδισμός, λένε και ο χριστιανισμός, αλλά δεν είναι. Είναι βιωματική εμπειρία. Είναι αλήθεια και αγάπη. Είναι ζωή και οδός. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος για τους τελείους. Σε μας τους τελείους ο Θεός αποκάλυψε όλα αυτά δια του Πνεύματος Αυτού. Γιατί? Επειδή όπως τα βάθη του ανθρώπου, τα μυστικά του ανθρώπου δεν τα ξέρει κανένας άλλος παρά μόνο το Πνεύμα Του, έτσι και τα βάθη του Θεού δεν τα ξέρει κανένας άλλος παρά μόνο το Πνεύμα το Άγιο, και σε όποιον το Πνεύμα το Άγιο τα αποκαλύπτει. Ώστε εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, πλέον λαλούμεν όχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, ερμηνεύοντας τα πνευματικά στους πνευματικούς. Επαναλαμβάνω, ερμηνεύοντας το Λόγο του Θεού, δηλαδή τα πνευματικά για τα οποία θέλει να είμαστε ζηλωτές. Σε ποιους? Στους πνευματικούς, δηλαδή στους τελείους. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μωρία εις αυτόν, αλλά και δεν μπορεί να τα γνωρίσει. Μέχρι τα 37 μου χρόνια δεν μπορούσα να γνωρίσω τα πνευματικά. Όταν με αναγέννησε ο Χριστός, ο Θεός ο Πατέρας, και μου άλλαξε τη ζωή μου, τότε μου άνοιξε
ένα καινούργια μάτια, μου έδωσε καινούργια όραση να μπορώ να βλέπω μέσα από το Λόγο του Θεού τον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή τώρα ξέρουμε όλοι μας ότι εδώ ανάμεσά μας είναι ο Χριστός. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Ξέρω ότι άγγελοι στρατοπηδεύουν κύκλο των φοβουμένων το Θεό. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Γιατί? Γιατί μου το λέει ο αψευδής και θεόπνευστος Λόγος του Θεού. Ξέρω ότι όταν πάω και προσεύχομαι έρχεται δίπλα μου ο Χριστός. Γονατίζω, γονατίζει και αυτός. Κλαίω, κλαίει και αυτός. Χαίρομαι, χαίρεται και αυτός. Γιατί? Γιατί σε μένα λέει κλαίετε με τα κλαιόντων και χαίρεστε με τα χαιρόντων. Αλλά ποτέ δεν μου λέει να κάνω κάτι αν πρώτα δεν το έχει κάνει αυτός. Ποτέ. Ότι μας λέει πρώτος αυτός το έκανε. Η καινούργια εντολή του, η καινή εντολή είναι αγαπάτε αλλήλους πώς? Καθώς εγώ σας αγάπησα. Ο φυσικός λοιπόν άνθρωπος και δεν τα καταλαβαίνει και δεν μπορεί και να τα καταλάβει. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος ξέρει τα πάντα. Ποια πάντα, τα πνευματικά. Τα ξέρει μέσα από το Λόγο του Θεού, τα ξέρει με την φανέρωση του Πνεύματος και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τα ξέρει και με την παρουσία του Θεού. Και ό,τι δεν ξέρει, ρωτάει και του τα αποκαλύπτει ο Θεός. Γιατί προσευχή δεν είναι μια θρησκευτική υποχρέωση, πάτερ ημών εντός ουρανής να κάνουμε, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Είναι μια συνομιλία. Μπαίνεις και συνομιλείς με αυτόν που δεν βλέπεις, αλλά δια της πίστεως ξέρεις ότι είναι δίπλα σου και σε ακούει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δια της πίστεως σωθήκαμε, δια της πίστεως ζούμε και δια της πίστεως απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού στην πράξη, στη ζωή μας, και δια της πίστεως θα πάμε και στον ουρανό. Γιατί είμαστε τέλειοι. Τώρα πώς θα γίνω τέλειος? Θα πάρω λίγο περισσότερο, συγχωρέστε με, από την προσευχή θα είναι. Πώς θα γίνω τέλειος? Λέει λοιπόν εκεί που διαβάσαμε στη σελίδα 1062 για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος το 7 εδάφιο. «Εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και εισίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισικούστη δια την ευλάβειά του». Τον Υιόν του ο πατέρας τον άκουγε γιατί ήταν ευλαβής. Τι σημαίνει ευλάβεια? Φόβος Θεού και πολύ προσεκτικός να είναι ο άνθρωπος στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, επειδή φοβάται το Θεό. Όσο πιο προσεκτικό στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού που αποκαλύπτεται μέσα από το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, τόσο πιο ευλαβής είναι ο άνθρωπος και τόσο απόλυτα εισακούεται. Αλλά και ο ίδιος λέει και τι όνειος έμαθε την υπακοή αφού τον έπαθε. Η προσπάθεια του πατέρα για τον Υιό ήταν να μάθει την υπακοή. Και την υπακοή τη μαθαίνεις από αυτά που παθαίνεις. Δεν υπακούς, παθαίνεις. Υπακούς, σώζεσαι. Μαθαίνεις την υπακοή. Μαθαίνοντας την υπακοή έγινε τέλειος. Μαθαίνοντας την υπακοή από αυτά που έπαθε, έγινε τέλειος. Και επειδή έγινε τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό». Έγινε άνθρωπος και όταν έγινε άνθρωπος, έγινε υπήκοος. Συγγνώμη, εταπείνωσε τον εαυτό του πως γενόμενος υπήκοος στον πατέρα του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Η υπακοή σου στο Λόγο του Θεού σε καθιστά τέλειο. Τον κατέστησε τέλειο. Και καθώς κατεστάθη τέλειος υποτασσόμενος κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, δηλαδή αναμάρτητος, τότε έγινε και αίτιος μεγάλης σωτηρίας αιωνίου των ανθρώπων.
Αλλά ο Ιησούς Χριστός λέει, όπως εμένα απέστειλε ο Πατέρας, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς. Πώς θα γίνουμε εμείς τέλειοι δια της υπακοής? Μπορούμε δηλαδή να γίνουμε αναμάρτητοι? Ναι, αλλά όχι από αναμαρτησία, από μετάνοια, από επιστροφή και από συγχώρεση του Θεού με το αίμα του Χριστού. Θέλω να είμαι υπάκος, δεν τα κατάφερα, πηγαίνω στον Κύριο, μετανοώ, βγάζει με το αίμα του την αμαρτία μου και με καθιστά υπάκο. Και γεννόμενος υπάκος, καθίσταμαι τέλειος. Και όπως ο Χριστός έσωσε, χάρισε σωτηρία αιώνια εις τους υπακούοντας εις Αυτόν, έτσι και ο Θεός θα σου δώσει εξουσία να κατασταθείς τέλειος. Και λέει ο Λόγος του Θεού, πρόσεχε εις Αυτόν και εις τη διδασκαλία για να γίνεις τέλειος. Τούτο πράττον και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε. Δηλαδή θα σου δώσει καρπό πολύ. Θα μιλάς και θα σώζονται οι γονείς σου, οι συγγενείς σου, οι φίλοι σου, οι συνάδελφοί σου. Πότε όμως? Όταν κατασταθείς τέλειος. Πώς? Δια της υπακοής στο Λόγο του Θεού. Και όταν κάνω λάθος, ζητάω το αίμα του Χριστού και με αγιάζει και με καθαρίζει ο Θεός. Καθίσταμε λοιπόν τέλειος και αίτιος σωτηρίας μεγάλης τους ακούοντάς με. Και έτσι ο άνθρωπος του Χριστού, αδερφοί, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό επιστήμης κυβερνήσεως. Ξέρει με ποιο τρόπο θα καθίσταται τέλειος και θα καθίσταται αίτιος μεγάλης σωτηρίας αιωνίου εις τους ακούοντας Αυτόν. Αμήν. Αυτή είναι η επιστήμη κυβερνήσεως. Οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Οικονόμη των μυστηρίων του Θεού. Τι θα πει οικονόμος? Γενικός διευθυντής. Μάνατζερ, που λένε οι άνθρωποι. Και τελειώνοντας, τι έκανε ο Χριστός? Ομολόγησε. Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ. Δια τούτο με έστειλε να ευαγγελίσω τους φτωχούς. Γιατί αυτού θα υπακούσουνε. Να γιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Γιατί αυτοί χρειάζονται γιατριά. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους. Γιατί αυτοί χρειάζονται ελευθερία. Και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Και με απέστειλε να παρηγορήσω τους πενθούντας. Αυτή είναι η αποστολή του Χριστού από τον Πατέρα Θεό. Και εσένα και εμάς σαν εκκλησία, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία, μας αποστέλει αφού μας έχρισε δια του Πνεύματος του Αγίου, μας κατέστησε από μωρών του κόσμου σε μωρών του Θεού, σοφότερο των ανθρώπων, και από ασθενές του κόσμου σε ασθενές του Θεού, που είναι ισχυρότερο των ανθρώπων, να γίνουμε τέλειοι δια της υπακοής, αίτιοι μεγάλης σωτηρίας, σε ποιους? Στους φτωχούς. Μα υπάρχουν φτωχοί έξω, υπάρχουν και πλούσιοι? Όχι, όλοι είναι φτωχοί. Όποιος δεν έχει το Χριστό είναι φτωχός. Μα έχουν χρήματα, τα χρήματα δεν είναι πλούτος. Δυστυχία είναι. Μας έστειλε να γιατρέψουμε τους συντετριμμένους στην καρδία. Βέβαια, όλοι είναι, και ιδίως τις έσχατες ημέρες που καιροί είναι κακοί, όλοι είναι με συντετριμμένη την καρδιά. Ποιος έχει κουράγιο έξω? Ποιος δεν είναι απελπισμένος? Γι' αυτό υπάρχουν πάθη, επιθυμίες. Ψάχνουν να βρουν παρηγοριά οι άνθρωποι στα χαρτιά, στο ποτό, στα ναρκωτικά, στις σχέσεις, στην αμαρτία, στα λεφτά, στις φιλοδοξίες. Δεν βρίσκουν όμως. Αλλά έστειλε σένα να γιατρέψεις τους συντετριμμένους στην καρδία. Υπάρχουν εχμάλωτοι έξω, δεμένοι άνθρωποι, εχμαλωτισμένοι από το διάβολο, δικαίως εχμαλωτισμένοι. Ποιος θα τους ελευθερώσει? Ο Ιησούς Χριστός. Πώς? Με σένα.
για να κηρύξεις ελευθερία στους αιχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους και παρηγοριά στους απελπισμένους, στους πενθούντας. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτοί είμαστε. Και να το πω πιο σωστά, αυτούς θέλει να μας κάνει ο Θεός. Και εμείς λέμε ναι, προσέχοντας ένα πράγμα. Να μην γίνουμε νοθροί τα σακουάς, τεμπέληδες. Γιατί ο τεμπέλης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο επιμελής είναι μακάριος. Ο Θεός είναι μαζί του. Άρα λοιπόν ένα πράγμα θα ζητήσουμε σήμερα, τελειώντας αδελφοί. Δώσε μας Κύριε επιμέλεια στα πνευματικά. Αμήν αδελφοί. Δεν είναι μόνο να έχουμε επιμέλεια στα μαθήματά μας που πρέπει, στη δουλειά μας που πρέπει, στη ζωή μας που πρέπει, στο σπίτι μας που πρέπει. Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι, γιατί αν δεν το έχουμε αυτό, δεν έχουμε τίποτα. Επιμέλεια στα πνευματικά. Εάν δεν έχεις επιμέλεια στα πνευματικά, τότε όλα όσα προσπαθείς θα γκρεμίζονται εύκολα με ένα φύσιμα του διαβόλου. Φου, θα κάνει γκρεμίσματα όλα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, αλλά και οι χριστιανοί τεμπέληδες, ζουν σε χαλάσματα. Χαλάσματα προσωπικά, χαλάσματα οικογενειακά, χαλάσματα, όλο χαλάσματα. Γιατί δεν έχουν επιμέλεια στα πνευματικά. Γιατί ο Χριστός είπε, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, που μέσα στη Βασιλεία του Θεού είναι η επιμέλεια, και όλα τα άλλα εγώ θα σας τα προσθέτω. Αμήν.